Θα έλεγα επιστέγασμα για την ΚΑΠΑ 17, πρωταθλητές Κυκλάδων. Βέβαια, ακολουθεί και ακόμα ένας τελικός αυτό της ΚΑΠΑ 15. Συναισθήματα αυτή τη στιγμή και τι μήνυμα πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτό. Κοιτάξτε, έχω πει ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη φετινή χρονιά. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από όλους μας. Υπάρχει στήριξη από τη διοίκηση τεράστια, υπάρχει όρεξη από τα παιδιά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε όλες τις ηλικίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση φέτος. Η ΚΑΠΑ 13 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Έχασε σε λεπτομέρειες τον ημιτελικό. Η ΚΑΠΑ 15 και η ΚΑΠΑ 17 πέρασαν στο τελικό. Σήμερα πήραμε το πρωτάθλημα στους νέους. Αυτό που μπορεί να αισθάνεται ένας προπονητής σε αυτή την περίπτωση είναι η περηφάνεια. Αισθάνομαι περήφανος για τα παιδιά, για τους παίχτες, για τη διοίκηση, για όλους, για όλο το σύλλογο. Νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα επιτεύχθηκε πολύ δίκαια. Δείξαμε στο τελευταίο διάστημα ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Δείξαμε στα παιχνίδια στη Σύρο και στην Τίνο ότι μπορούμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σήμερα στο τελικό, παρότι είχαμε μια κοιλιά εκεί στο, περίπου στη μέση του δεύτερου ημιχρόνου, παρόλα αυτά νομίζω ότι τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν. Κερδίσαμε τον αγώνα, πήραμε το πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, τους γονείς, όλους που μας στήριξαν τη φετινή χρονιά. Και περιμένουμε συνέχεια σε όλες τις ηλικίες και στη δουλειά μας που κάνουμε. Ωραία. Την ανάλογη συνέχεια. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή στην ΚΑΠΑ 15, στο τελικό. Ναι, την Κυριακή έχουμε έναν άλλο τελικό, την ΚΑΠΑ 15. Σήμερα θα χαρούμε το κύπελλο αυτό το πρωτάθλημα. Και από αύριο στη δουλειά πάλι να συγκεντρωθούμε για το τελικό αυτό. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Προπονητής στο ΑΟ Πάρου. Coach, σήμερα η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι σε ένα σημείο πήγε να το πιστέψει, πήγε να μπει στο παιχνίδι. Ωστόσο, αυτός που είναι πρωταθλητής σήμερα είναι άλλος. Νομίζω το ΑΟΠΑΡΟ σήμερα τουλάχιστον πρέπει να κρατήσει τη συμμετοχή του στο τελικό. Και το γεγονός ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου ομίλου. Την άποψη για το παιχνίδι. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την νίκη του. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας, στους ανθρώπους που είναι κοντά, σε αυτά τα παιδιά, σε εμάς τους προπονητές. Αυτά τα παιδιά πραγματικά μέχρι και σήμερα ήταν οι πρωταθλητές περσινοί. Δουλέψανε πάρα πολύ όλο τον χρόνο. Ήταν ένα παιχνίδι και σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βρεθήκαμε στην καλύτερη μας μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπήκαμε αγχωμένα μες στο παιχνίδι. Φάνηκε νομίζω και από το πουθενά με 2-3 φάσεις χάναμε ήδη, ούτε, στην ουσία ούτε φάση δεν ήταν και χάναμε 3-0. Βέβαια πριν τα 3 γκολ ίσως θα είχαμε μπορέσει σε μια φάση που βρήκαμε δικιά μας 2 να είχαμε βάλει εμείς γκολ. Δεν το μπορούσαμε να το κάνουμε. Σίγουρα όταν πηγαίνει στο ημίχρονο με 3-0 η συνέχεια σίγουρα είναι δύσκολη. Όπως είπατε πιστεύω τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο ένα διάστημα 20 λεπτά βρήκαμε ένα αριθμό λίγο να παίξουμε, να βάλαμε ένα γκολ, ρισκάραμε αρκετά και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Δεν πάβει όμως αυτά τα παιδιά να αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και τους δίνουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα, αυτό είναι το αυτονόητο. Επόμενη μέρα στην ομάδα. Πριν πάμε για να σας απαντήσω και στο προηγούμενο που με ρωτήσατε γιατί ότι είμαστε καλύτερη ομάδα στο δεύτερο ομίλο, σίγουρα μπορεί να παίξαμε καλά, όμως παίξαμε πολύ λίγα παιχνίδια και σας τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω αυτά τα παιδιά δεν αξίζουν, όχι τα μόνο τα δικά μας, όλες οι ομάδες αυτές τις ηλικίες πρέπει να παίζουν παιχνίδια, πρέπει να παίζουν αγώνες για να μπορέσουν να βελτιώνονται, γιατί μόνο μέσα από τους αγώνες. Ας βρεθεί κάποιος τρόπος, τουλάχιστον η καινούργια χρονιά, να το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν συνεχούς αγώνες. Η επόμενη μέρα θα πω ότι είχα πει και πέρσι για αυτά τα παιδιά. Γιατί μας φύγανε κάποια παιδιά, μας ξαναφεύγουν πάλι παιδιά. Έχουμε όμως από πίσω παιδιά. Η επόμενη μέρα είναι να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω, να ρεμίσουμε 2-3 μερούλες και από Δευτέρα Τέτη να ξαναξεκινήσουμε τις προπονήσεις μας. Γιατί έχουμε να δουλέψουμε, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και έχουν μέλλον τα παιδιά αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει συνέχεια. Ο σύλλογος σίγουρα υπάρχει συνέχεια και αυτά τα παιδιά θα έχουν συνέχεια. Και εγώ θα είμαι κοντά τους όπως είναι και οι άνθρωποι που είναι κοντά στα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια να ευχηθούμε κι εμείς. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να έχουμε με υγεία.